αλλαγή στο Αφγανιστάν, η αλλαγή μετά από 20 χρόνια, 11 Σεπτεμβρίου άλλωστε, κλείνουν 20 χρόνια από την επίθεση στους δίδυμους πύργους, αλλάζει τα δεδομένα γενικότερα στη διεθνή κοινότητα. Έχουμε κοντά μας για να συζητήσουμε τι πραγματικά αλλάζει, τι αλλάζει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής από την ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, τι αλλάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι αλλάζει τελικά στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις σχέσεις τους με την Κίνα, με τη Ρωσία, με το Πακιστάν. Τον κύριο Δημήτρη Τσαρούχα, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μπίλκεν και κύριο ερευνητή στο πρόγραμμα Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Τσαρούχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη διεθνή κοινότητα, μια στιγμή που, να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα ζούσαμε, δηλαδή ότι θα βλέπαμε την επιστροφή, την νικηφόρα επιστροφή των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Λιναρδάτο. Χαρά μου να συνομιλούμε σήμερα. Έχετε δίκιο. Ήταν πράγματι μια αναπάντηχη εξέλιξη, τουλάχιστον για όσους δεν παρακολουθούσαν πολύ στενά τις εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα. Και αναφέρομαι κυρίως στη συμφωνία της προηγούμενης αμερικανικής κυβέρνησης υπό την προεδρία Τραμπ, που το Φλεβάρι του 2020 είχε ουσιαστικά προαναγγείλει την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, συνομιλώντας την Δόχα του Κατάρ με τους Ταλιμπάν, με στόχο βέβαια να απαλλαγούν εντός εισαγωγικών οι Ηνωμένες Πολιτείες από ένα θέμα που ταλάνιζε την αμερικανική εξωτερική πολιτική εδώ και 20 χρόνια. Για τον πολύ κόσμο όμως και κυρίως για τους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι δεν παρακολουθούν με ιδιαίτερη λεπτομέρεια, αν θέλετε, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι εικόνες που είδαμε το τελευταίο 15ήμερο ήταν πράγματι σοκαριστικές. Οι εικόνες αυτές δεν ήταν αναπάντεχες, κύριε Τσαρούχα. Θέλω να πω ότι οι Ταλιμπάν είναι ένας άτακτος στρατός, επίμονος, αλλά άτακτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Ήταν εκεί 20 χρόνια, τα χρήματα που δαπανήθηκαν ήταν πάρα πολλά. Τι πήγε τόσο λάθος και ποια είναι η εκτίμησή σας για το μέλλον, πόσο αυτό θα επηρεάσει την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο και πόσο θα επηρεάσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έννοια ότι φαίνεται ότι και η Ευρώπη δυσαρεστήθηκε πάρα πολύ από τον τρόπο που τις συμπεριφέρθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τζο Μπάιντεν. Ήταν ένας τρόπος λίγο, δεν ενημερώθηκαν αρκετά, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις τόσο των Γερμανών όσο και των Βρετανών αλλά και των Γάλλων, αν και φαίνεται ότι η Γαλλία ήταν καλύτερα ενημερωμένη. Νομίζω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο και ίσως θα ήταν χρήσιμο και για τους ακροατές μας αν προσπαθήσουμε να πάρουμε το νήμα από την αρχή. Βέβαια, στην περίπτωση του Αφγανιστάν, ποια ακριβώς είναι η αρχή, είναι πολύ δύσκολο, δεδομένου του ότι η χώρα είχε τύχει αντικείμενο κατάληψης ουσιαστικά από ξένες δυνάμεις επί σειρά δεκαετιών στο παρελθόν. Αλλά αν προσπαθήσουμε να πιάσουμε το νήμα από την μεθεπόμενη της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την προεδρία του Μπους το 2001, όπως σωστά αναφέρατε, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το καθεστώς των Ταλιμπάν, το οποίο ήταν στην εξουσία από το 1996, θεωρήθηκε υπεύθυνο για την υπόθλιψη των τρομοκρατών, και αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να επανέλθουμε μετά. Η Αμερικανική εισβολή ακολούθησε, στα πλαίσια βεβαίως της Δυτικής Συμμαχίας. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε εδώ, και νομίζω ότι αυτό θα είναι και ένα από τα θέματα που θα απασχολήσει τη διεθνή κοινότητα από εδώ και στο εξής. Η επίθεση εκείνη είχε γίνει αρχικά βεβαίως με στόχο να εντοπίσουν οι Αμερικανοί τον υπεύθυνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου των Οσάμα Μπιν Λάντεν, τον οποίο κατάφεραν και να εξουδετερώσουν μετά από κάποια χρόνια. Παράλληλα όμως, ας θυμηθούμε ότι η επέμβαση εκείνη είχε γίνει στο όνομα ανθρωπιστικών αξιών και στο όνομα της προσπάθειας το στιγνό καθεστώς των Ταλιμπάν να αντικατασταθεί από μια δημοκρατία. Ας πούμε λοιπόν τώρα ότι μετά από 20 χρόνια και μετά από μια τεράστια δαπάνη, η οποία όμως να σας επισημάνω ότι ήταν κυρίως στρατιωτική και ότι είχε να κάνει κυρίως με την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού και υλικού και πολύ λιγότερο ανθρωπιστικής βοήθειας για τους απλούς ανθρώπους του Αφγανιστάν, είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε, μετά από 20 χρόνια είναι πλέον σαφές ότι η προσπάθεια εμπέδωσης κάποιου τύπου δυτικής δημοκρατίας στο Αφγανιστάν απέτυχε παταγωδώς. Και αν θέλετε την άποψή μου, ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα που ουσιαστικά κλείνουν, κατά τη γνώμη μου,
μετά από αυτή την αποτυχημένη επέμβαση των Αμερικανών, τον αποτυχημένο πόλεμο, αν θέλετε, είναι το θέμα της λεγόμενης ανθρωπιστικής επέμβασης της Δύσης σε διάφορες περιοχές του κόσμου εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανάλογα με την οπτική που έχει ο καθένας, μπορεί να το κρίνει θετικά ή αρνητικά. Θεωρώ όμως ότι το μεγάλο debate που κυριάρχησε στη διεθνή πολιτική μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και ιδιαίτερα μετά την εισβολή των Αμερικανών σε Αφγανιστάν και Ιράκ, αν θέλετε, σημειολογικά, συμβολικά, την 31η Αυγούστου του 2021 κλείνει πλέον οριστικά. Χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα δεν θα είναι πλέον εκείνες οι οποίες θα είναι δακτυλοδεικτούμενες από τους δυτικούς σε ό,τι αφορά την άρνησή τους να συμμετάσχουν σε ανθρωπιστικές αποστολές και στην αλλαγή καθεστώτων, ούτως ώστε να υπάρξει η εμπέδωση της δυτικής δημοκρατίας. Από εδώ και στο εξής, πολύ φοβάμαι ότι και εντός της Δύσης η διάθεση για τέτοιου είδους επεμβάσεις θα αποτελέσει οριστικά παρελθόν. Αυτός είναι ένας μεγάλος παράγοντας που νομίζω ότι ωφελεί την συζήτησή μας ευθύς εξ αρχής. Ένα δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το τι έγινε αυτά τα 20 χρόνια στο Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν δεν είναι μια ομοιογενής κοινωνία. Είναι μια κοινωνία η οποία με διάφορες φυλές, φατρίες και άλλου είδους, αν θέλετε, κοινωνιολογικές προεκτάσεις, διοικούνταν από ένα καθεστώς το οποίο προφανώς βρίσκονταν υπό την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είχε καταφέρει να εδραιώσει ακριβώς λόγω του ότι πολύ μεγάλο μέρος της δαπάνης στο Αφγανιστάν δεν πήγε προς το σκοπό της εδραίωσης ενός νέου είδους governance στη χώρα. Αντίθετα, δημιουργήθηκε με σκοπό να εδραιωθεί η σταθερότητα στην Καμπούλ και την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις τεράστιες ανισότητες που υπάρχουν εντός της χώρας. Και ως αποτέλεσμα αυτού, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, οι Ταλιμπάν, ένα καθεστώς το οποίο ήταν στιγνό, το οποίο είχε γίνει γνωστό, όπως αναφέρατε, για τις βαρβαρότητες τις οποίες διέπρατε στο παρελθόν, αποφάσισε, και αυτό ξέρετε δεν είναι κάτι καινούριο, ισχύει εδώ και περίπου 15 χρόνια, να ακολουθήσει μια διαφορετική τακτική. Οι Ταλιμπάν δεν επιτίθενται εδώ και χρόνια πλέον σε απλούς πολίτες. Οι Ταλιμπάν είχαν στοχεύσει το καθεστώς το οποίο θεωρούσαν ένα καθεστώς τυραννικό της συνεργαζόμενης με τους Αμερικανούς αφγανική κυβέρνηση, καθώς και αυτά που θεωρούσαν οι ίδιοι στρατεύματα κατοχής. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι είχαν καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια να εδραιώσουν την πεποίθηση ότι μάχονται εναντίον ενός ξένου στρατού κατοχής. Και στο βαθμό που το είχαν καταφέρει, και νομίζω ότι το είχαν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, εκμεταλλευόμενοι φυσικά και την άγνοια του πληθυσμού, είχαν καταφέρει να αποσπάσουν τη συνένεση ευρύτερων κομματιών της αφγανικής κοινωνίας ότι μια ενδεχόμενη κατάληψη της εξουσίας από πλευράς τους δεν θα αποτελούσε το τέλος του κόσμου και ότι σε κάθε περίπτωση θα είχαν διδαχθεί, αν θέλετε, κάποια μαθήματα από την πενταετία 1996-2004. Τέλος, να αναφέρω σύντομα σχετικά με τις εικόνες που είδαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συμφωνία της Ντόχα που είχα αναφέρει προηγουμένως ήταν τραγικός, κυρία Λιναρδάτου. Η κυβέρνηση Τραμπ ουσιαστικά είχε έρθει απευθείας σε επαφή με τους Ταλιμπάν, διαπραγματεύτηκε μαζί τους και εξώθησε, αν θέλετε, στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων εκείνων την τότε αφγανική κυβέρνηση, η οποία υποτίθεται ότι αποτελούσε και την νομιμοποιούσα βάση επί της οποίας γίνονταν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Η ολοκλήρωση της αποχώρησης των Αμερικανικών στρατευμάτων θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το Μάιο, λόγω των ομοσπονδιακών εκλογών και την εκλογή Biden. Το χρονοδιάγραμμα μετατέθηκε στην 11η Σεπτεμβρίου, συμβολικά σημαντικό, και αργότερα, όταν η κυβέρνηση Biden κατάλαβε ότι αυτό θα αποτελούσε ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα για το γόητρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αποφάσισε να το μεταθέσει την 31η Αυγούστου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν πράγματι σκηνές οι οποίες είναι ακατανόητες υπό την έννοια του ότι η μεγαλύτερη στρατιωτική υπερδύναμη του κόσμου δεν είχε προβλέψει κατά τα φαινόμενα ότι αυτού του είδους η άτακτη, αν θέλετε, υποχώρηση εντός μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας θα δημιουργούσε ένα ευρύτερο πεδίο αποσταθεροποίησης στην περιοχή και βέβαια δεν είχαν προβλέψει ότι οι Ταλιμπάν, στη βάση αυτών που ανέφερα προηγουμένως, τη συνένεση δηλαδή μεγάλου μέρους του πληθυσμού, τη μεγαλύτερη μετριοπάθεια που είχαν επιδείξει το τελευταίο διάστημα, θα κατάφερνε τόσο γρήγορα, όχι απλά να καταλάβει, αν θέλετε, διάφορες αφγανικές πόλεις, απλά να περάσει από μέσα τους, αν θέλετε, χωρίς αντίσταση. Και νομίζω ότι αυτός ο παράγοντας, ο τελευταίος, ήταν εκείνος που συντάραξε τόσο πολύ τους Αμερικανούς, αν και ενδεχομένως θα έπρεπε να το περιμένουν. Τέλος, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη για την οποία με ρωτήσατε, ξέρετε καλά ότι γίνεται εδώ και μεγάλο διάστημα μια κουβέντα για την περίφημη αυτονόμηση της Ευρώπης, την στρατηγική αυτονομία. Νομίζω ότι έχει έρθει πλέον η ώρα
τώρα που οι Ευρωπαίοι είδαν πως η αλλαγή εξουσία στην Ουάσιγκτον ουσιαστικά δεν έχει επιφέρει αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν τον εαυτό τους στο διεθνές στερέωμα, και αυτό σημαίνει ότι βλέπουν τον εαυτό τους κυρίως υπό το πρίσμα της εσωτερικής πολιτικής πίεσης και πολύ λιγότερο υπό την πίεση που υπήρχε στο παρελθόν για την Αμερική να αναλάβει δράση, αν θέλετε, στο διεθνές επίπεδο, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι δεν μπορούν να επαφίονται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παραμένουν ένας πολύ σημαντικός παίκτης, δεν είναι όμως πλέον ο ισχυρός σύμμαχος που εκείνοι ενδεχομένως να φαντάζονταν. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το τι πραγματικά επιδιώκει ο Τζο Μπάιντεν? Έχει τρωθεί το γοητρό του, είναι σαφές αυτό, τουλάχιστον στο εξωτερικό. Εκτιμάτε εσείς ότι θα ήταν καλύτερη η απόφαση εάν τελικά είχε κάνει πίσω στην αποχώρηση από το Αφγανιστάν, ή οι πολίτες, οι Αμερικανοί, αυτό ήθελαν, να φύγει η χώρα τους, να απεμπλακεί από αυτόν τον 20ετή πόλεμο, κύριε Τσαρούχα? Ξέρετε, μία πληροφορία η οποία ενδεχομένως να είναι χρήσιμη για την κουβέντα μας είναι η εξής. Ο Τζο Μπάιντεν έχει μία πολύ μεγάλη καριέρα, όπως γνωρίζετε, στο Κογκρέσο και στην Αμερικανική Γερουσία. Είναι επίσης γνωστό στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, προτού ο νυν πρόεδρος εκλεγεί, ότι η στάση που είχε στο Αφγανιστάν ήταν, δεν θα έλεγα απομονωτική, ήταν όμως ήδη στην διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως αντιπροέδρου υπό τον πρόεδρο Ομπάμα, ιδιαίτερα αρνητικό στη λογική του οι Αμερικανοί να παραμείνουν στο Αφγανιστάν από τη θέση του αντιπροέδρου της Αμερικανικής κυβέρνησης. Αν διαβάσετε δηλαδή τα απομνημονεύματα του πρόεδρου Ομπάμα για την εποχή εκείνη, θα δείτε ότι υπήρξαν πολλές περιπτώσεις στις οποίες ανανεώθηκε η θητεία των Αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν και ο μόνος από το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε ισχυρές αντιστάσεις στις πιέσεις των στρατιωτικών να ανανεωθεί η θητεία των Αμερικανών στο Αφγανιστάν, ήταν ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν. Υποθέτω λοιπόν ότι ερχόμενος στην εξουσία, δεδομένων των συνθηκών υπό τις οποίες ήρθε, μια πανδημία η οποία ακόμα δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλα οικονομικά θέματα που δημιουργήθηκαν κυρίως μέσω της πανδημίας, την τεράστια πόλωση στην Αμερικανική κοινωνία και βεβαίως τα αποτελέσματα της συμφωνίας που είχε κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, θεωρώ ότι ο Μπάιντεν αποφάσισε να εντός εισαγωγικών εκμεταλλευτεί τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε πρόεδρος, ούτως ώστε να υλοποιήσει ένα σχέδιο το οποίο υποθέτω ότι θα είχε θελήσει να βάλει σε εφαρμογή πρωτύτερα. Αυτό βέβαια είναι ξεχωριστό, αν θέλετε, αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πρακτικής άσκησης, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο οι Αμερικανοί αποχώρησαν, έχω την εντύπωση ότι εδώ πρόκειται για θέματα συντονισμού ανάμεσα στο Πεντάγωνο κυρίως και το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και το Λευκό Οίκο. Είναι θέμα στο οποίο δεν μπορώ να έχω άποψη. Αυτό το οποίο γνωρίζω, και επειδή με ρωτήσατε για την αμερικανική κοινή γνώμη, είναι ότι είναι σαφές πως οι Αμερικανοί εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, η αμερικανική κοινωνία, πλειοψηφικά, ήθελε την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων. Προφανώς δεν την ήθελε με τον τρόπο αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια να κατηγορηθούν διάφοροι παράγοντες. Ορισμένοι κατηγορούν τον Biden, άλλοι τον Trump, άλλοι γενικότερα το γεγονός ότι υπήρξε εισβολή. Υπάρχει μια σύγχυση ακόμα, τα γεγονότα είναι πολύ φρέσκα. Αυτό όμως που είναι σίγουρο, πιστεύω, είναι ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών ήθελε αυτή την αποχώρηση και ο Biden το ήξερε. Μπορεί λοιπόν η αποχώρηση να έγινε με έναν τρόπο ο οποίος πλήγωσε έτι περαιτέρω το ήδη πληγωμένο κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών στη διεθνή σκηνή. Η απόφαση όμως αυτή καθεαυτή, έχω την εντύπωση ότι συνάδει με την πλειοψηφία των επιθυμιών της Αμερικανικής κοινωνίας. Τώρα θα ήθελα να δούμε λίγο τρεις χώρες που εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα στην υπόθεση αυτή του Αφγανιστάν. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον ρόλο που παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Τσαρούχα, το Πακιστάν. Μια μεγάλη δύναμη, μια πυρηνική δύναμη, σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και παράλληλα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος τουλάχιστον, ότι είναι μια χώρα που έχει στηρίξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια τους Ταλιμπάν. Πώς βλέπετε λοιπόν να διαμορφώνεται το μέλλον των σχέσεων αυτών? Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε. Το Πακιστάν πράγματι προβάλλει αυτή τη στιγμή ως η δύναμη εκείνη στην περιοχή, η οποία θα παίξει έναν απόλυτα ρυθμιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις
η γεωγραφική του θέση προφανώς εδώ και δεκαετίες αποτελούσε ένα ανάχωμα, αν θέλετε, για τους Ταλιμπάν, υπό την έννοια του ότι οι Αμερικανοί ήθελαν να βλέπουν τη χώρα ως τέτοια. Από την άλλη, όμως, γνωρίζουμε πλέον από πλήστες πηγές ότι τουλάχιστον οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν βρίσκονταν σε συνεννόηση με ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν ήδη από την εποχή που ο Οσάμα Μπιν Λάντεν ήταν ακόμα εν ζωή και προσπαθούσε να διαφύγει, αν θέλετε, από τους Αμερικανούς στην παραμεθόριο των δύο χωρών. Πρέπει όμως να πω, και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του, ότι καθοριστικό ρόλο για το βαθμό στον οποίο χώρες όπως το Πακιστάν, ενδεχομένως η Κίνα, η Τουρκία, καθοριστικό ρόλο για τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αυτές θα μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις, αν θέλετε, θα παίξουν οι εξελίξεις από εδώ και πέρα στο Αφγανιστάν το ίδιο. Τι εννοώ? Θεωρώ ότι δεν έχουμε εστιάσει ακόμα σε μεγάλο βαθμό στη δημόσια συζήτηση στον εξής παράγοντα. Θα καταφέρουν οι Ταλιμπάν να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στη χώρα? Αυτό, ξέρετε, για μένα αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό. Υπό την έννοια του ότι σιγά σιγά θα πρέπει να συνηθίσουμε στη λογική του ότι αυτός ο προηγούμενα άτακτα και τώρα από ό,τι φαίνεται όλο και περισσότερο οργανωμένος στρατός των Ταλιμπάν θα κληθεί, ξέρετε, να κυβερνήσει μια χώρα. Και αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τον ανταρτοπόλεμο στον οποίο είχαν συνηθίσει επί δεκαετίες και στο Αφγανιστάν αλλά και στην παραμεθόριο με το Πακιστάν. Θα είναι λοιπόν σε θέση να δημιουργήσουν εκείνες τις βασικές δομές διακυβέρνησης μιας χώρας που θα τους επιτρέψουν, για παράδειγμα, τη συνέχιση καλών σχέσεων με το Πακιστάν? Ή θα υπάρξει αστάθεια εντός του Αφγανιστάν, η οποία ενδεχομένως να μπορεί μετά να εξαχθεί, αν θέλετε, εντός λοιπόν, σε άλλες γειτονικές χώρες όπως το Πακιστάν? Η απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήματα θα είναι καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν χώρες όπως το Πακιστάν, αν θέλετε, να αντιδράσουν στις εξελίξεις που θα συμβούν από εδώ και στο εξής. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι η πυρηνική δύναμη που λέγεται Πακιστάν αποκτάει αυτή τη στιγμή μια διπλωματική πρωτοβουλία, αν θέλετε, μια πολιτική πρωτοβουλία, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο το νέο καθεστώς θα μπορέσει και αν να επιβιώσει. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα θέμα που θίξατε, αλλά να το συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί αφορά πάρα πολύ και τη χώρα μας φυσικά. Και είναι το ρόλο που θα παίξει η Τουρκία. Η Τουρκία θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της στην περιοχή, και γιατί θα συνεργαστεί πια πιο στενά και με τον Τζο Μπάιντεν και την κυβέρνησή του, αλλά και με τους Ταλιμπάν. Θα μπορέσει να παίξει δηλαδή ένα μεσολαβητικό ρόλο, ένα σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή, που έτσι θα την αναβαθμίσει, κύριε Τσαρούχα. Και αν συμβεί αυτό, αν μπορεί, αν είναι πιθανό να συμβεί αυτό, η Ελλάδα πρέπει να ανησυχεί? Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν δεν πρόκειται να μειώσουν την επιρροή που ενδεχομένως να είναι σε θέση να ασκήσει η Τουρκία στο Αφγανιστάν και στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε, νομίζω, από την υπόθεση εργασίας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να πληγεί από τις εξελίξεις αυτές. Τώρα, ο βαθμός στον οποίο θα καταφέρει να ισχυροποιήσει τη θέση της έχει να κάνει, ξέρετε, με το πεδίο πολιτικής στο οποίο αναφερόμαστε. Δηλαδή, για να γίνω συγκεκριμένος, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα, σε ό,τι αφορά αυτή τη μεγάλη κουβέντα που έχει ξεκινήσει και στη χώρα μας σχετικά με την ενδεχόμενη εισρωή μεταναστών και προσφύγων από το Αφγανιστάν, είναι σαφές ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση, για τους δικούς της εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, να επιτρέψει εντός εισαγωγικών την επανάληψη των όσων είχαν συμβεί το 2015-2016 με την έξοδο Σύριων από τη χώρα του. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Πολύ απλά γιατί η Τουρκία δεν είναι σε θέση να το αντέξει. Άρα, υπό την έννοια αυτή, η πρόσφατη συνεννόηση Ελλάδα-Τουρκία σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό είναι, αν θέλετε, μια κίνηση προληπτική κατά κάποιο τρόπο, η οποία όμως δεν νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα αποτελέσει και το βασικό βαρόμετρο, αν θέλετε, των εξελίξεων στην περιοχή. Η Τουρκία θα αναβαθμιστεί πολιτικά και διπλωματικά, υπό την έννοια του ότι, όπως σωστά αναφέρατε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κοιτάξουν ξανά την Τουρκία σε ό,τι αφορά το ρόλο που παίζει στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Και ορισμένες από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Μπλίνκεν, το τελευταίο διάστημα, φανερώνουν τη διάθεση των Αμερικανών να αφήσουν στην άκρη, αν θέλετε, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το ρόλο που έχει διαδραματίσει εκεί η Τουρκία, ρόλο αρκούντος αποσταθεροποιητικό,
και αντίθετα να αφοσιωθούν, αν θέλετε, περισσότερο στην μεσανατολίτικη Τουρκία, η οποία προφανώς έχει ένα πολύ διαφορετικό προφίλ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν κρίνουμε την Τουρκία σε σχέση με τα μέτρα και τα σταθμά άλλων χωρών στην περιοχή, κινούμενη προς Μέση Ανατολή και κυρίως στην Κεντρική Ασία, η Τουρκία προφανώς και αποτελεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για την Δυτική Συμμαχία ευρύτερα έναν παράγοντα σταθεροποιητικό και όχι αποσταθεροποιητικό. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι η έμφαση θα δοθεί από εδώ και στο εξής στο Αφγανιστάν δημιουργεί προφανώς νέες ευκαιρίες για την τουρκική διπλωματία. Είμαι όμως επιφυλακτικός για το βαθμό στον οποίο η Τουρκία θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, τη νέα κατάσταση. Και γιατί το λέω αυτό? Η τουρκική εξωτερική πολιτική εδώ και μεγάλο διάστημα είναι αλλοπρόσαλη. Τα μηνύματα τα οποία στέλνει η Άγκυρα δεν είναι πάντα εύκολο να αποκωδικοποιηθούν και πολλές φορές αναρωτιέμαι αν πράγματι και οι συντάκτες των ξέρουν τι ακριβώς επιδιώκει η Τουρκία στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το μελλοντικό ρόλο της Τουρκίας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την διασφάλιση της ασφάλειας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, από ό,τι φαίνεται μια τέτοια ευκαιρία δίνεται στην Τουρκία αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με αραβικές χώρες, αλλά το κυρίως ζήτημα, αν θέλετε, είναι ο βαθμός στον οποίο το καθεστώς των Ταλιμπάν θα συνεννοηθεί με την Άγκυρα. Έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε προβλέψεις γι' αυτό. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσε να υλοποιηθεί, αν θέλετε, μια τέτοια εντός εισαγωγικών συνεργασία. Ας μην ξεχνάμε ότι στο εσωτερικό της Τουρκίας η δημοτικότητα του Προέδρου Ερντογάν είναι πολύ χαμηλή και περιπέτειες τέτοιου είδους εκτός συνόρων την χάνουν της δυσμένειας, αν θέλετε, πάρα πολλών ψηφοφόρων, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφοφόρων του Προέδρου Ερντογάν. Άρα ο βαθμός στον οποίο η Τουρκία θα εμπλακεί ενεργά, αν θέλετε, σε σχέσεις με τους Ταλιμπάν, ειδικά εάν αποδειχθεί ότι οι υποσχέσεις του καθεστώτος δεν τηρούνται τελικά και ότι οι Ταλιμπάν δεν έχουν αλλάξει, αν θέλετε, τα ρούχα τους σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία, αυτό νομίζω ότι θα λειτουργήσει επιβαρυντικά για την Τουρκία. Άρα λοιπόν, επιστρέφω σε αυτό που σας είχα αναφέρει προηγουμένως σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε για το Πακιστάν, ότι δηλαδή οι εξελίξεις εντός του Αφγανιστάν είναι απρόβλεπτες αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές ότι οι Ταλιμπάν θα έχουν πρόβλημα εδραίωσης της σταθερότητας εντός των συνόρων, δεδομένου του ότι τρομοκρατικές ομάδες όπως ο ISIS-K στρέφονται ανοιχτά εναντίον τους. Και αυτό θα αποτελέσει ένα από τα σημεία τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε με λεπτομέρεια για να δούμε εάν θα καταφέρουν τελικά οι Ταλιμπάν να προχωρήσουν και κατ' επέκταση χώρες όπως η Τουρκία να αναβαθμίσουν το ρόλο τους στην ευρύτερη περιοχή. Θέσατε το θέμα του ISIS και της, να το πω έτσι, της διάστασης που υπάρχει με τους Ταλιμπάν, όπου σε αυτή την περίπτωση οι Ταλιμπάν εμφανίζονται ως μια μετριοπαθής δύναμη. Φοβάστε θέματα ασφάλειας, φοβάστε νέα τρομοκρατικά χτυπήματα, ότι θα μπορέσει πάλι το Αφγανιστάν να φιλοξενήσει ανενόχλητα, να το πω έτσι, κάπως απλοϊκά, τρομοκρατικές δυνάμεις που θα χτυπήσουν τη Δύση, που θα χτυπήσουν και πόλεις και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες? Ναι. Ας ξεκινήσουμε από την παραδοχή, αν θέλετε, ότι και πριν την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στην Καμπούλ και στο Αφγανιστάν γενικότερα, η παγκόσμια τρομοκρατία ήταν ένα από τα τεράστια προβλήματα, μία από τις τεράστιες προκλήσεις, αν θέλετε, της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι άλλαξε τίποτα τις τελευταίες 15 μέρες. Με άλλα λόγια, το ενδεχόμενο ενός τρομοκρατικού χτυπήματος σε μια δυτική μεγαλόπολη παραμένει ένα ισχυρό σενάριο όπως παρέμενε και πριν από 15 μέρες. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι εκεί. Αυτό που συμβαίνει τώρα και ο φόβος τον οποίο αναφέρατε στην ερώτησή σας, έναν φόβο τον οποίο μοιράζομαι και εγώ, είναι προφανώς το ενδεχόμενο να γίνει το Αφγανιστάν αυτό που οι Αμερικανοί αποτελούν breeding ground, δηλαδή το έδαφος όσμωσης, αν θέλετε, ετερόκλητων τρομοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες θα μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο εντός του Αφγανιστάν, αλλά και εκτός της χώρας. Φοβάμαι ότι πάλι θα πρέπει να επανέλθω σε αυτό που είπαμε από την αρχή. Όπως διαπιστώνετε, η ανάλυση μου ξεκινάει πάντα από μία συγκεκριμένη βάση αναφοράς, που είναι πώς θα λειτουργήσει και σε ποιο βαθμό θα καταφέρει να λειτουργήσει η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Δηλαδή,
εάν υπάρξει μια εδραίωση διακυβέρνησης η οποία θα καλύπτει στοιχειωδώς τις ανάγκες της πλειοψηφίας των Αφγανών πολιτών και η οποία, για παράδειγμα, θα επιτρέπει την συνέχεια στη δημόσια ζωή των γυναικών της χώρας και θα εδραιωθεί λοιπόν κάποιο είδους σταθερότητα, έχω την εντύπωση ότι θα ήταν προς το συμφέρον των Ταλιμπάν, οι οποίοι, όπως ανέφερα στην αρχή της συζήτησής μας, εδώ και πολλά χρόνια είχαν στραφεί στη λογική του να ανατρέψουν το καθεστώς εντός του Αφγανιστάν, αλλά όχι να επιτεθούν εκτός συνόρων της χώρας, όπως κάνει για παράδειγμα ο ISIS, και αυτή είναι μια σημαντική διαφορά. Εάν λοιπόν καταφέρουν να εδραιώσουν αυτού του είδους τη διακυβέρνηση, πιστεύω ότι οι υπόλοιπες τρομοκρατικές οργανώσεις θα μπορούσαν, όπως ο ISIS-K, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από μια ενδεχόμενη συνεργασία, το οποίο είναι και αυτό ένα σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι πολύ ζωντανό, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων συμμάχων τους, με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, και πάλι υπό την προϋπόθεση ότι θα εδραιώσουν τη θέση τους, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο ανεπίσημο, αν θέλετε, σε ένα επίπεδο χαμηλής πολιτικής, αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι θα συνεχιστούν οι διάβλοι επικοινωνίας, τους οποίους οι Αμερικανοί δημιούργησαν με τους Ταλιμπάν, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Υπήρχαν εδώ και κάποια χρόνια, αλλά η επιχείρηση αποχώρησης που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 εβδομάδες βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη λογική της συνεννόησης με τους Ταλιμπάν. Εάν λοιπόν αυτή η συνεννόηση επεκταθεί ευρύτερα, αν θέλετε, και υπάρξει ένα πλέγμα χωρών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, η οποία θα βρει ένα modus vivendi με την κυβέρνηση αυτή, το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων, οι οποίες θα εκπορεύονται από το Αφγανιστάν, πιστεύω ότι μειώνεται δραματικά. Επίσης, η δυνατότητα που έχουν πλέον χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας αντλήσει πολύ σημαντικά διδάγματα από την 11η Σεπτεμβρίου, στο να αποτρέπουν τρομοκρατικές επιθέσεις από το εξωτερικό εντός της χώρας τους, είναι πλέον πολύ μεγαλύτερη. Άρα, δεν νομίζω ότι σε βραχυπρόθεσμο, αν θέλετε, επίπεδο, θα έχουμε τέτοιου είδους θέματα. Τα πάντα όμως εξαρτώνται, και το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης είναι μεγάλο, από τον βαθμό στον οποίο οι Ταλιμπάν θα καταφέρουν να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στη χώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούμε να το, αν θέλετε, να το θεωρούμε δεδομένο αυτή τη στιγμή. Δεδομένου του ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που θα το επηρεάσουν στο τέλος. Κύριε Τσαρούχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.